Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε απόψε. Σε πραγματική Κολομβία έχει μετατρέψει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Μέχρι και έγγραφα του Αμερικάνικου Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν δίστασαν να παραποιήσουν, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί ότι το FBI είχε ενημερώσει τις ελληνικές δικαστικές αρχές ότι ο πρώην υπουργός και προαλυφόμενος από το μηντιακό και δημοσκοπικό σύστημα του Μητσοτάκη για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, είχε λαδωθεί από την Νοβάρτης με 20.000 ευρώ μόνο και μόνο για ένα φάρμακο. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την ιδιώτη μεταφράστρια, η οποία με τη σειρά της το διαψεύδει και καλεί εκείνους που την κατηγορούν ότι το έπραξε να το αποδείξουν. Ενώ την ίδια ώρα το μηντιακό σύστημα του Μητσοτάκη σιωπά επιδεικτικά. Το αριστερό έγγραφο είναι το επίσημο του FBI, όπου αναγράφεται δύο φορές το όνομα του Λοβέρδου. Και δεξιά είναι το μεταφρασμένο κείμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ως διαμαγείας έχει εξαφανιστεί το όνομα του πρώην Υπουργού, τον οποίον το εξαγορασμένο μηντιακό και δημοσκοπικό σύστημα του Μητσοτάκη έσπρωχνε με τα μπούνια για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μηντιακό σύστημα φυσικά σήμερα, όπως βλέπετε, δεν αναφέρει ούτε καν σε μονόστιλο το μεγαλύτερο σκάνδαλο με ποινικές προεκτάσεις της παραποίησης επίσημου εγγράφου, του μεγαλύτερου σκανδάλου που γνώρισε ο τόπος, του σκανδάλου Νοβάρτης. Και μετά έχει το θράσος αυτή η κυβέρνηση να αμφισβητεί την έκθεση των δημοσιογράφων δίχως σύνορα που κατατάσσει την ελληνική δημοσιογραφία στον πάτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κακός χαμός έγινε στο κόντρα για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με τον πολλά βαρύ κυβερνητικό βουλευτή Βασίλη Οικονόμου, ναι, αυτόν που έλεγε ότι το τσάμπα πέθανε, να προσπαθεί να πείσει ότι αφού τα χρέη είναι ενήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Παύλο Χριστίδη, να επιχειρεί να ακυρώσει ανάρτηση του συζύγου της αείμνης της Φόφης Γεννήματα για τη σκοπιμότητα αλλαγής ονόματος του κόμματος. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα του σημερινού ενημερωτικού πολυθυματικού μαγκαζίνου Scripta Manet, και αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες τις εκπομπές με όλες τις λεπτομέρειες των ειδήσεων, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές, ακολουθώντας τα παρακάτω εύκολα βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας σήμερα. Και φυσικά, για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους σας.